Την αντίδραση του εκφράζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών η Γέφυρα για την καταδίκη ερήμηνη για τον πρόεδρο του Συλλόγου αναφορικά με την παράνομη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού. Ο ταμείος του Συλλόγου Δημήτρης Σαμαράς προσθέτει ότι ο σταθμός δεν εξυπηρετεί οικονομικά, πολιτικά και εμπορικά συμφέροντα, καθώς δεν συντηρείται από εξωτερικούς φορείς όπως χορηγίες και διαφημίσεις, αλλά ούτε και από πανεπιστημιακά κονδύλια, παρά μόνο από συλλογικές δράσεις των μελών του χωρίς προσωπικό όφελος. Την προηγούμενη Τετάρτη, 11 του μηνός, είχαμε πάει στη Λέσχη για συνάντηση ραδιοφωνικής και εντελώς τυχαία βρήκαμε ένα χαρτί από το δικαστήριο, το οποίο έλεγε ότι ενώ περιμέναμε να οριστεί δικάσιμος, γιατί δεν είχαμε πάρει κανένα χαρτί, μας λέει ότι ξαφνικά ότι 30 Ιανουαρίου έχει γίνει δικαστήριο, το οποίο έχει οριστεί από τις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά χαρτί σε εμάς δεν έφτασε, κανένας από τις αιστείες δεν έχει ιδέα τι συνέβη. Και καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, συν τα δικαστικά έξοδα 80 ευρώ. Δικαστήριο που αφορούσε τι, θέλω λίγο να μου πεις εκείνο το διάστημα. Γενικά, τον Αύγουστο του 2013 είχε γίνει μια καταγγελία και έλεγχο στο χώρο μας για παράνομη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. Όντως ήταν παράνομος, δεν λέει κανείς όχι σε αυτό, διότι περιμέναμε την άδεια από την Βρετανία. Μας είχε δεσμευτεί ότι θα μας την παραχωρήσει με αποφασή της. Αυτή η απόφαση δεν προχώρησε ποτέ για κάποιο λόγο και έτσι ξαφνικά έγινε ένας έλεγχος. Πήραν μέσα το παιδί, ο οποίος τους άνοιξε, γιατί δεν θα σπάγαν την πόρτα αλλιώς, έτσι μας είπανε. Και μετά αθώθηκε αυτός πανηγυρικά στο δικαστήριο μετά από ένα μήνα και περιμέναμε από τότε να οριστεί δικάσιμος ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου. Και περιμένουμε επίσης και ένα πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Πολύ μεγάλο, από 7 έως 30.000 ευρώ, το οποίο δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Αυτή τη στιγμή είδατε το χαρτί εσείς. Τι ενέργειες έχετε κάνει? Έχετε προβεί σε μια ανακοίνωση από μια συνέλευση, από μια γενική συνέλευση που έχει γίνει? Ναι, την Τετάρτη κατευθείαν συγκαλέσαμε συνέλευση όλη τη ραδιοφωνική ομάδα. Ήρθαν όλοι, βρεθήκαμε, καθόσαμε, συζητούσαμε. Αμέσως πήγαμε, μιλούσαμε με δικηγόρους, κάναμε έφεση την επόμενη μέρα. Ευτυχώς το είδαμε γέρος για να μπορέσουμε να κάνουμε έφεση. Και το Σάββατο έγινε συνέλευση, γενική συνέλευση. Και βγήκε ανακοίνωση, αυτή που είδατε στα ΜΜΕ, αυτή που φαντάζομαι έχετε ανεβάσει κι εσείς, έτσι ώστε να σμπρώξουμε τον κόσμο να καταλάβει τι έχει γίνει, ότι είμαστε ένα αθλητικό ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει σε καμία περίπτωση χρηματοδότηση, ούτε από διαφημίσεις, δεν έχει καμία πολιτική χρειά, είναι full απολιτικ. Και έχει απόλυτο σκοπό την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση των φοιτητών και να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε ποιος ο λόγος να καταστρέψουμε ένα τέτοιο ραδιόφωνο, ένα τέτοιο σύλλογο, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια προσφέρει πολύ μεγάλο πολιτιστικό έργο στην πόλη και όλα αυτά εντελώς αφιλοκερδός, κανένας από τη Γέφυρα δεν βγάζει λεφτά, δεν έχει βγάλει ποτέ λεφτά, απαγορεύεται να βγάλει χρήματα. Εσείς περιμένατε, ήταν παράνομος, μου είχες πει τότε και είχε γίνει, είχαμε ασχοληθεί και με το θέμα, περιμένατε άδεια από τον Πρίτανη ουσιαστικά να πάρετε για να μπορέσει να λειτουργήσει και νόμιμα ο σταθμός, κάτι το οποίο δεν έγινε, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα? Σε μια σύγκλη, επειδή είδα τα πρακτικά, σε μια σύγκλη το 2006 είχαμε πάει αντιπροσωπεία των φοιτητών, τότε, είχαν μιλήσει στον Πρίτανη, και ήταν όλοι θετικοί και αποφασίστηκε μέσα στη Σίγκλιτ ότι θα προωθηθούν οι ενέργειες για να διδοτηθεί ο σταθμός. Αυτό για κάποιο λόγο που δεν ξέρω προσωπικά δεν έγινε ποτέ. Και από τότε ήμασταν παράνομο ουσιαστικά, αλλά εντάξει, δεν πατούσαν πάνω σε κανέναν. Ήταν απλά ένας σταθμός που δεν λειτουργούσε με άδεια. Καταλήγοντας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών η Γέφυρα με ανακοίνωσή του καταδικάζει την επίθεση των κρατικών φορέων στους νόμιμους αντιπροσώπους φοιτητικών συλλόγων, κυλιδώνοντας το ποινικό τους μητρό και υπονομεύοντας την ενασχόληση των φοιτητών σε πολιτιστικές συλλογικότητες που αναβαθμίζουν το επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι μόνο.